Θα έλεγα, επειδή η κυρία Κάρδαρη την φιλοξενούμε σήμερα, αν μπορεί να μας πει δύο κουβέντες σχετικά με τις οφειλές στον ΕΦΚΑ, πώς υπολογίζονται και τα πλασματικά χρόνια, αν υπολογίζονται μέσα σε αυτές τις οφειλές. Μέχρι πού μπορώ να ρυθμίσω τις οφειλές μου στον ΕΦΚΑ? Ωραία. Είναι ένα θέμα για το οποίο έχουμε ξαναμιλήσει στην εκπομπή. Παρόλα αυτά, συνεχώς μας ρωτούν και συνεχώς υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες που δίνονται, οι οποίες δεν είναι σωστές. Το όριο των οφειλών για τα ασφαλιστικά ταμεία είναι 20.000, με εξαίρεση τους αγρότες που είναι 6.000. Mm-hmm. Σε αυτό το όριο συμπεριλαμβάνονται και οι εξαγορές των πλασματικών ετών. Θα πρέπει να έχουν στο νου τους οι υποψήφιοι συνταξιούχοι ότι δεν είναι ανάγκη τη στιγμή που καταθέτουν να έχουν κατεβάσει το χρέος τους κάτω από 20.000, mm-hmm. γιατί έχουν μπροστά τους ένα χρονικό περιθώριο από την κατάθεση της αίτησης, σχεδόν ένα χρόνο, μπορεί και λιγότερο και μακάρι να είναι λιγότερο, να ενημερωθούν και να λάβουν μια δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία θα βρουν αυτά τα χρήματα να τα καταβάλουν εφάπαξ, ούτως ώστε το υπόλοιπο ποσό των 20.000 ή των 6.000 για τους αγρότες να παρακρατηθεί από τη σύνταξη. Αυτό το καθεστώς ισχύει, αλλά αναγνωρίζουν ότι και για τα πλασματικά έτη να μην εξαγοράζουν πλασματικά έτη που δεν τα χρειάζονται, γιατί και κοστίζουν και δεν είναι ανταποδοτικά, τουλάχιστον όσο προσδοκούν. Είναι ένας γρίφος. Η σύνταξη, παιδιά, είναι ένας γρίφος. Ίσως κάθε μέρα. Μόνιμος, δυστυχώς. Μόνιμος, δυστυχώς. Μόνιμος γρίφος. Γιατί πράγματι ο κόσμος σήμερα προσπαθεί με χαμηλές εισφορές, με χαμηλούς μισθούς, να διαμορφώσει ένα ποσό σύνταξης, τελικό ποσό σύνταξης, με το οποίο να μπορέσει να ζήσει. Και σε αυτό το γρίφο μέσα ακούει διάφορα. Καλό να τα αποσαφηνίζουμε για να ξέρει. Καλημέρα, κυρία Κάρδαρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.